Οι δρόμοι της Δυτικής Αθήνας έχουν αρκετά προβλήματα και δυσχεραίνουν το έργο των οδηγών, φάνταστα. Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα κονδύλι 6,5 εκατομμυρίων, μεγάλο. Ναι, σε μια προγραμματική σύμβαση που κάναμε με τον ΑΣΔΑ για όλους τους δήμους εδώ της Δυτικής Αθήνας. Αυτό προχώρησε, έχει βγει και ο ανάδοχος πλέον είναι στην υλοποίησή του. Θα αρχίσουν οι δρόμοι να γίνονται. Αυτό πότε υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει? Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα πρέπει να ξεκινήσει. Θα είχε ξεκινήσει βέβαια, αλλά υπήρχαν τα προβλήματα τα γνωστά, ότι ο δεύτερος έκανε ένσταση στο πρώτο και εκεί πέρα υπάρχουν οι ανάλογες καθυστερήσεις. Αλλιώς έχει ξεκινήσει. Τώρα λύθηκε αυτό οριστικά, τελείωσε η διαδικασία, η δικαστική. Άρα είναι σε δρομολόγηση να ξεκινήσει ο ανάδοχος. Πέρα όμως από τα 6,5 εκατομμύρια έχουμε κάνει και καταδήμους και με το Περιστέρι και με την Πετρούπολη και με τους Άγιους Αναργύρους και με το Ήλιο, ξεχωριστές ασφαλτοστρώσεις. Δηλαδή υπάρχουν, αν το πω έτσι χοντρικά, γύρω στα 8,5 εκατομμύρια 9 για τους δήμους της Δυτικής Αθήνας και ασφαλτοστρώσεις. Ένα τεράστιο ποσό, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, καλύπτονται δρόμοι και δρόμοι. Στην ολοκλήρωση όλου αυτού του σχεδιασμού που θα είναι σε ένα χρόνο, περίπου σε ένα χρόνο, νομίζω ότι θα αλλάξει όψη και το οδικό δίκτυο της Δυτικής Αθήνας.